σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Γενικό Γραμματέα Σέργιο Λαμπρόπουλο, τον βουλευτή της Λευκάδος Σπύρο Μαργέλη και διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου. Στην εν λόγω σύσκεψη εκτιμήθηκαν οι μέχρι τώρα ενέργειες και σχεδιάστηκαν οι υπολοιπόμενες μέχρι την προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή της υποθαλάσσιας σύνδεσης της Λευκάδας με την Ακαρνανία. Τη διεύρυνση επίσης του λιμανιού, την κατασκευή προβλήτας για κρουαζιερόπλοια και την κατασκευή ενός τουριστικού γυροβολίου για μεγάλα σκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμπέρασμα από τη σύσκεψη είναι πως πολύ σύντομα θα φτάσουμε στην προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή των εν λόγω έργων. Τρία σημαντικά έργα για τη στερεά Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 4.149.848,55 ευρώ εντάχθηκαν με αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, Καλλιόπης Γερακούδης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Υπήρου 2007-2013 και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 5, αηφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης της ΙΤΕΑΣ προϋπολογισμού 1.090.000 ευρώ. Το εν λόγω έργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Ενότητας ΙΤΕΑΣ με τοποθέτηση σωλήνων εσωτερικού δικτύου συνολικού μήκους 6.350 μέτρων. Τη μείωση των διδάκτρων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ζητούν οι φοιτητές του λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπέρ του αιτήματος των φοιτητών συνηγορούν και οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που οι φοιτητές του ΕΑΠ προβάλλουν το αίτημα της μείωσης των διδάκτρων, καθώς καταβάλουν 700 ευρώ για κάθε ενότητα και κάθε χρόνο συνήθως οι φοιτητές παίρνουν 2 ή 3 ενότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΕΑΠ αποφάσισε να αυξηθεί ο αριθμός των υποτροφιών, ενώ τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 2 δόσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Οι διευκολύνσεις αυτές δεν θεωρούνται σημαντικές, αλλά αντίθετα, ακόμη και διδάσκοντες αναφέρουν ότι ήδη έχουν ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων σε άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή τη χορήγηση φοιτητικού δανείου με χαμηλό επιτόκιο. Συγχρόνως ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει το αίτημα μείωσης των διδάκτρων. Οι φοιτητές του ΕΑΠ ανέρχονται σε 30.000, ενώ φέτος, προφανώς λόγω και της οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν οι αιτήσεις για εγγραφή. Προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Ναυπακτίας κατά της απόφασης ίδρυσης εφετείου στο Αγρίνιο, αναφέροντας ως βασικό λόγο τη μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση συγκριτικά με την Πάτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο στη συγκεκριμένη υπόθεση τον εκμεσολογίου καταγόμενο επίκουρο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και το Δικηγορικό Σύλλογο της Ιεράς Πόλεως. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, με δηλώσεις του στο δημοσιογράφο Δημήτρη Παπαδάκη, διευκρίνησε πως πρόκειται για μια θέση συμπαράστασης του Δήμου προς τους δικηγόρους της Ναυπακτίας, ώστε να ισχυροποιηθεί το αίτημά τους και όχι για μια τοπικιστική θέση, και συμπλήρωσε πως θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης δεν μπορούν να μπαίνουν κάτω από τοπικιστικό πρίσμα.